είναι ο προεστάμενος εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλώς ήρθατε κύριε Γεωργίου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε, ας πάρουμε τα πράγματα ε, χρονικά, να ξεκινήσουμε με τις ε, αυτοδιοικητικές εκλογές. Πώς δηλαδή θα κληθούμε να ψηφίσουμε, να σταυρώσουμε και τους δημάρχους, αλλά και τους ε, περιφερειάρχες. Ε, καταρχάς να πούμε ότι ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή ο γύρος για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, είναι στι 18 Μαου και οι επαναληπτικέ εκλογέ ο Β' γύρω στι 25 μαζί με τι ευρωεκλογέ. Οι ε, η σταβή προτίμηση για τι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ έχουν ω εξή. Ε, το ανώτερο στι δημοτικέ είναι μέχρι τρει σταυρού για δήμου που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, για παράδειγμα όπω ο Δήμο Νέα Μύρνη. Ναι. Ε, ο κάθε, ο κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι, α, μέχρι τρεις υποψηφίους στην περίπτωση που έχουμε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες για παράδειγμα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού που αποτελείται από τους παλιούς καποδιστριακούς δήμους των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού uh -huh. οι, οι εκλογείς εκφράζουν την προτίμησή τους αν ψηφίζουν στου Αγίου Αναγύρου, μέχρι τρει σταυρού για του Αγίου Αναγύρου, ναι. μέχρι ένα σταυρό για το Καματερό και μέχρι δύο σταυρού για του εκπροσώπου ε, των τον... δημοτικών κοινοτήτων, mm -hmm. τη δημοτική κοινότητα. Μάλιστα είναι τα, τα, λεγόμενα τοπικά, στα πούμε έτσι, συμβούλια. Άρα, για τη μία περίπτωση, επαναλαμβάνω, για έναν Δήμο παράδειγμα όπω είναι η Νέα Σμύρνη, μέχρι τρει Σταυρού. Μέχρι τρει Για ένα παράδειγμα όπω ο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, εδώ. εδώ... Α... Εκτυπώνεται ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια, ναι. για κάθε πρι, π, π, παλιό καποδιστριακό δήμο και ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του. Τρει στου Αγίου Αναργύρου, ένα ψήφο στον Καματερό, δύο στην, στην δημοτική κοινότητα Αγίων Αναγύρων και αντίστροφα τρει στο Καματερό, ένα Αγίου Αναργύρου και δύο στην, στην δημοτική κοινότητα Καματερού. Μάλιστα. Ε, να πάρουμε και ένα παράδειγμα από την περιφέρεια, αν δεν έχετε αντίρρηση, ναι, σε ναι, ένα ναι. χωριό για παράδειγμα. Εκεί έχουμε και εκπροσώπου τοπική κοινότητα πάλι οι, οι σταυροί είναι οι ίδιοι, είναι τρει μέχρι τρεις στην, 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 εκλογική περιφέρεια που ο, καθένα ο καθένας μας είναι δημότης. Ε, ένα σταυρό για τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες και ένα σταυρό για, δύο σταυρούς που, για τις τοπικές κοινότητες και ένα σταυρό για, την, για τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων. Αυτά λοιπόν για τους Δήμους και για τις τοπικές κοινότητες. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα ψηφίσουμε για την περιφέρεια. Για την περιφέρεια και εδώ οι σταυροί κυμαίνονται από ένα ω τέσσερι. Ένα σταυρό είναι για περιφερειακά συμβούλια μέχρι τρία μέλη, από τέσσερα μέχρι εφτά μέλη μέχρι δύο σταυρού, οχτώ με δώδεκα μέχρι τρει σταυρού και δώδεκα και πάνω μέχρι τέσσερι σταυρού. Ε, ιδιαίτερα δεν ξέρω αν πρέπει να επισημάνουμε γιατί για πρώτη φορά στι ευρωεκλογέ τώρα έχουμε. Εδώ θα έρθουμε στι ευρωεκλογέ ακριβώ γιατί εδώ είχαμε αλλαγή του τρόπου, άρα και αλλαγή της διαδικασίας. Για πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα ψηφίσουμε για τους Ευρωβουλευτές, κύριε Γεωργίου. Για πρώτη φορά έχουμε σταυρό προτίμησης. Οι έδρες που αναλαγούν στην Ελλάδα είναι 21 και οι υποψήφοι, δηλαδή τα κόμματα μπορούν να ή οι συνασπισμοί κομμάτων έχουν, έχουν ήδη υποβάλει τις προτάσεις να έχουν μέχρι 42 υποψήφιους. Η, η επικράτεια θεωρείται ενιαία εκλογική περιφέρεια και οι πολίτες, οι εκλογείς εκφράζουν την προτίμησή τους υπέρ ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων υποψηφίων. Mm -hmm. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα κυριότερα ε, σημεία. Ναι, δεν ξέρω αν παραλείψαμε κάτι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι λίγο για το θεσμό των ετεροδημοτών. Ναι. Ε, στις αυτοδικητικές εκλογές δεν ισχύει ο θεσμός των εταιροδημοτών. Κατά συνέπεια στις εκλογές της 18 Μαΐου... Που είναι στο προ... οι κανονικές εκλογές, είναι οι, οι δεν οι είναι ο δεύτερος γύρος. Ναι. Δεν ισχύει ο θεσμός των ετεροδημοτών και ο, καθένας υποψήφι, ο, ο ο κάθε εκλογέας ψηφίζει στον τόπο της βασικής του εγγραφής. Mm -hmm. Δηλαδή εκεί που είναι δημότης. Τι θα γίνει όμως, δεύτερες, όμως εάν αυτός ο Δήμος πάει σε δεύτερο γύρο εκλογών... Αν αυτός ο Δήμος πάει σε δεύτερο γύρο εκλογών ο ετεροδημότης ναι. θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για τι αυτοδικές εκλογές στο Δήμο της βασικής ευρωεκλογής όμως θα ψηφίσει εκεί που έχει δηλώσει που έχει ετηθεί να είναι ετεροδημότης. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό κύριε Γεωργίου αν μιλάμε για πολύ μεγάλη απόσταση σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν, προφανώς δεν θα γίνει. Ο καθένας έχει κάνει την επιλογή του υπό την έννοια ότι το Υπουργείο είχε δώσει τη δυνατότητα κάποιοι να διαγραφούν ή να εγγραφούν στους καταλόγους των ετεροδημοτών και να ψηφίσουν, εφόσον είναι οι μακρινές αποστάσεις, να ψηφίσουν μόνο για ευρωεκλογέ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες, γιατί τα χρειαζόμαστε όλα Μάλιστα αυτά να τα υπενθυμίσουμε. Καλά.